δικηγόρο είμαι. Δεν έχω ιδέα πώ γραφήκε. Να. Και ο Ματή έχει σπουδάσει νομικά. Μάλιστα, τα πρώτα χρόνια δούλευε σαν συμβολιογράφο πριν αρχίσει να ζωγραφίζει. Ποτέ δεν είναι αργά, αυτό μου λέτε δηλαδή. Εσεί έχετε ήδη μια ζωγράφο, φίλε σα. Και μάλιστα με πολύ μεγάλο ταλέντο. Επιτρέψτε μου να ξέρω να κρίνω. Επιτρέψτε μου και εμένα να ρωτήσω, τελικά τι είστε, τεχνοκριτικός ή έμπορος έργων τέχνης? Το ένα δεν ανέβει το άλλο. Έχω σπουδάσει ιστορία τέχνης, στο Εδιμβούργο. Και η Μελίτα έχει σπουδάσει στο Λονδίνο. Ας το όνομα τώρα, ας το. Υπέροχο το φαγητό. Αλήθεια, σας αρέσει? Ναι, βέβαια. Είναι... Βέβαια, εγώ θα έβαζα 2 γραμμάρια μουστάρδα παραπάνω. Ξέρετε και από μαγειρική? Κάτι λίγα. Μια μέρα θα σας κάνω το τραπέζι έτσι να κρίνετε τις ικανότητές μου. Είμαι αρκετά αυστηρός κριτής, κύριε Καρτάλη. Δεν νομίζω να καταφέρετε να με εντυπωσιάσετε. Κύριε μου, ειλικρινά αυτά τα στοιχήματα δεν με αφορούν καθόλου. Και δεν είναι στις προθέσεις μου να εντυπωσιάσω κανέναν. Πιστέψτε με. Δηλαδή πιστεύετε ότι η δουλειά της Αμαλίας θα κάνει αίσθηση? Αν δεν το πίστευα, δεν ήμουν εδώ. Και έχω τον τρόπο να πάρει την προβολή που της αξίζει. Βέβαια, τα ποσοστά των καλλιεργών είναι αρκετά υψηλά, αλλά... Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα χρήματα. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι να δει ο κόσμος στη δουλειά μου. Εκφράζομαι μέσα από την τέχνη μου. Και αυτό να συνεχίσετε να κάνετε εσείς. Τα υπόλοιπα θα τα φροντίσω εγώ. Στη συνεργασία μας, λοιπόν. Mm. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω. Τόσο νωρίς. Ναι, μαμά, έχω τα παιδιά στο σπίτι. Καληνύχτα σας. Έχουμε κάποια πράγματα να πούμε. Θα τα πούμε οι δυο μας άλλη φορά. Στη διάθεσή σας. Ναι, η κόρη σας δεν με συμπαθεί πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Εσείς τη συμπαθείτε? Για να είμαι ειλικρινής.